Ελάτε με για να κάνουμε το σύντα. Όσοι είμαστε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που παντακού παρόν και τα πάντα ενώ, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εν θέ και σύνδεσον ημίν και κατάρρευσον εμάς από πάση λύτρωση και εσάς, ως όσον αγαθέσαι, ασυνάσαι. Και πάλι από του Κυρίου τα σεπτά πάθη. Αυτό είναι το θέμα μας. Τα σεπτά πάθη του Κυρίου. Στο περασμένο θέμα αναφερθήκαμε για την προσευχή του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανή. Και για το ότι τις στιγμές της προσευχής του ο Κύριος έζησε κυριολεκτικά με κάθε λεπτομέρεια πριν πάθει, την ώρα της προσευχής του, τα πάθη που πέρασε όταν συνελήφθηκε μετά. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος προσευχόμενος στη Γεθσημανή, στον Πατέρα του, ως άνθρωπος έζησε τα σεπτά πάθη με κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό και μνημονεύουν οι Ευαγγελιστές ότι την ώρα εκείνη έπεφτε πηχτός υδρότας από το σώμα του και το μέτωπό του σαν κομμάτια από αίμα, ο συνθρόμβη αίματος. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο. Και αφού έφτασε στο αποκορύφωμα της αγωνίας του, πιο πολύ προσευχότανε, με μεγαλύτερο πάθος και μεγαλύτερη δύναμη. Και χρειάστηκε, όπως είδαμε την περασμένη φορά, να έρθει άγγελος από τον ουρανό να τον ενισχύσει τον Κύριο. Να τον ενισχύσει, επαναλαμβάνω, σαν άνθρωπο. Υπόδειγμα, παράδειγμα, αλλιώς το πω, είναι κάθε βήμα του Κυρίου επάνω στη γη για μας. Παράδειγμα είναι και η προσευχή του για μας, όταν μας κουνάει για τα καλά ο πειρασμός. Αν ο Κύριος προσευχήθηκε την ώρα του πειρασμού του, πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη, μεγαλύτερη ανάγκη και από τον αέρα και από το φαγητό, την προσευχή. Γι' αυτό μας φωνάζουν οι Άγιοι και ο Απόστολος Παύλος, μη σταματάτε να προσεύχεστε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δύο φορές
πήγε στον τόπο που οι μαθητές ήσαν και εκείνοι σε απόσταση, λέει, λίθου βολής, όπως είπαμε την περασμένη φορά. Όσο χρειάζεται να πετάξει το χέρι την πέτρα, τόση ήταν απόσταση των μαθητών. Και εκείνοι έμεναν μόνοι για προσευχή, αλλά τους ήβρε ο Κύριος να κοιμώνται. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, λέει, ο Ιερός Ευαγγελιστής, ήσαν βεβαρημένοι οι οφθαλμοί. Είχαν βαρύδια, λέει, στα μάτια. Κοιμώντασαν. Όπως νιστάζουμε και εμείς και έχουμε βαρύδια, αλλά αυτοί είχαν πιο βαριά βαρύδια. Τους τα φορομασίαζε ο πειρασμός τα βαρύδια και κοιμώντασαν. Λέει, καθεύδεται την τρίτη φορά. Δεν βλέπετε ότι έρχονται να με συλλάβουν. Και βέβαια τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν για να δικαστεί. Ακούστε να δείτε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτεί το ανθρώπινο μυαλό ότι αυτός που γράφεται με Α κεφαλαίο, θήτα, ωμέγα και όμικρον, ο αθώος, να δικάζεται από τους ένοχους. Επαναλαμβάνω, ο αθώος δικάζεται από τους ένοχους, με κεφαλαία γράμματα ένοχοι. Να έχουμε υπόψη μας ότι ή εν το υγρό ξύλο, είπε ο Κύριος, εάν, λέει, το υγρό ξύλο το βάλανε οι Εβραίοι στη φωτιά για να το κάψουνε, το ξερό ξύλο τι πρέπει να πάθει? Το υγρό ξύλο που είναι χλωρό το βάλανε στη φωτιά. Το ξερό που δικαιωματικά μπαίνει στη φωτιά, τι πρέπει να υποστεί? Τι σημαίνει αυτό? Το εξής σημαίνει αυτό. Αθώος ο Κύριος, δίκαιος ο Κύριος, με κεφαλαία γράμματα, δίκαιος. Το φώναξε ότι είναι αθώος στο πλήθος ολόκληρο, στο λαό των Εβραίων, ο Πιλάτος. Φώναξε και είπε, αφού έπλυνε τα χέρια του, δεν μπορούσε να το δικάσει. Αθώος ημί από το αίματος τούτου. Είμαι αθώος και δεν έχω την δύναμη να το δικάσω. Ναι. Λάβετε και κανονίστε. Παραλάβετε και κανονίστε. Λοιπόν, ο αθώος δικάζεται. Να έχουμε υπόψη μας, να μην διαμαρτυρόμαστε και λέμε, μα εγώ δεν φταίω, πώς βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και κρίνομαι και κατακρίνομαι και καταδικάζομαι εγώ. Αν αυτός, η κεφαλαία αυτός, ο Χριστός, ο αθώος δικάστηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι υπάρχει σύγκριση μεταξύ του Κυρίου και ημών. Εμείς κουβαλάμε πολλά στην πλάτη μας και μόνο κουβαλάμε, και ευτυχώς αυτά που κουβαλάμε, που δεν τα καταλαβαίνουμε πόσο βάρος κουβαλάμε. Λέει, από αγάπη ο Θεός
μας κάνει να μην το καταλαβαίνουμε. Αλλιώς θα παθαίναμε άμα καταλαβαίναμε τι κουβαλάμε στην πλάτη μας. Δεν σηκωνόμασταν από κάτω. Δεν θα μπορούσαμε. Το βάρος. Από το βάρος το πολύ. Από το βάρος το πολύ. Λέει ο προφήτης Δαβίδ, που και όλοι οι Άγιοι παραχωρούσε ο Κύριος τους Αγίους που πάλεψαν μια ζωή και που παλεύουν έως τώρα, γιατί υπάρχουν έως τώρα Άγιοι, παραχωρεί να νιώθουν το βάρος εκείνο. Λέει, η ανομία μου, υπερήραν την κεφαλή μου, λέει, πάνω από το κεφάλι μου. Και ο, πώς το λέει, όσοι κάπου λέει, σαν βάρος βουνού είναι πάνω από το κεφάλι μου ο Δαβίδ. Λοιπόν, επομένως, ο αθώος συνελήφθη, ο αθώος δικάστη, ο αθώος καταδικάστηκε, ο αθώος σταυρώθηκε. Μα γιατί τραβάω αυτά που τραβάω, λέμε εμείς για τον εαυτό μας. Γιατί τραβάς, ρώτησε τον Κύριο στο πει, που τράβηξε χωρίς να πρέπει να τραβήξει. Αυτός, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, τα αμαρτίας ημών είναι γε. Αυτός τις αμαρτίες μας σήκωσε. Και αυτός, λέει, σαν αρνί οδηγήθηκε για να σφαχτεί. Είναι ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Συνελήφθη λοιπόν ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανή και οδηγήθηκε από άνδρες στρατιώτες για να δικαστεί. Και οι άνδρες, οι συνέχοντες των Ιησούν, ενέπαιζαν αυτόν και αυτοί που τον είχαν συλλάβει και τον είχαν δέσει, φοβερό πράγμα, δεν πιάνει το μυαλό. Μα είχε ολόκληρο στρατό. Ε? Είχε ολόκληρο στρατό για να πιάσει έναν άνθρωπο. Ναι. Άλλωστε λέει ο Κύριος, πορεύομαι, πηγαίνω, γιατί το θέλω. Αλλιώς δεν γινότανε να συλληφθεί αυτός που δεν συλλαμβάνεται. Λέγει λοιπόν, τον συνέλαβαν σαν κρατούμενο και τον οδήγησαν για να δικαστεί. Και σημειώνει ο ωραίος Ευαγγελιστής Λουκάς, και ενέπαιζον αυτόν δέροντες και του κάνανε εμπαιγμό παιχνίδι. Πώς παίζεις ένα παιχνιδάκι? Και τον δένανε και του κάνανε και παιχνίδι παράλληλα. Και περικαλύψαντες, περί, αφού τον σκέπασαν στο πρόσωπο και στο σώμα, περικαλύψαντες, έτυπτον, του έδιναν ξύλο. Ξύλο που να πονάει. Τύπτο σημαίνει χτυπάω. Και μάλιστα χτυπάω δυνατά. Και στο πρόσωπο, λέει, τον είχαν σκεπάσει και το χτυπούσαν πολύ δυνατά. Άλλος ο Ευαγγελιστής λέει, και εκολάφιζον αυτόν. Εκολάφιζον, δηλαδή, κόλαφος είναι το χαστούκι που τρώει με το χέρι έτσι, εδώ, και κάνει το θόρυβο, εκείνο το θόρυβο που κάνει το... Ναι. Ναι. Και λέει, εκολάφιζον αυτόν, λέγοντες,
προφήτευσον ημίν Χριστέ. Τις εστίν ο πέσασε, λέει, τώρα τον ασκεπάσει, είπαμε στο πρόσωπό του, και του φώναζαν αφού το κολάβιζαν, πες αφού είσαι προφήτης, από όλους μας ποιος εκτύπησε. Είναι αυτό το παιχνίδι που παίζαμε εμείς όταν είμαστε μικροί, έτσι, βρες ποιος είναι. Αυτό το παιχνίδι το κάνανε σε αυτόν που δημιούργησε τον κόσμο. Δεν χωράει το μυαλό καθόλου. Κοιτάξτε, θα έπρεπε εγώ που ομιλώ αυτή τη στιγμή τώρα να μην μπορώ να το λέω. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου το μέγεθος της συμφοράς που τραβούσε ο Κύριος τις στιγμές εκείνες. Αλλά μοιάζομαι Κύριος που το δέρνουνε, που το δέρνανε και το δέρνουν συνεχώς. Για να μην νιώθω ότι πρέπει να στάξει ένα δάκρυ από τα μάτια τα δικά μου. Είναι ο λογικός συλλογισμός που κάνει ο λογικός άνθρωπος. Δέρνεται αυτός που δεν μπορεί να φάει ξύλο ποτέ. Δικάζεται αυτός που είναι αθώος από τότε που ο πατέρας του, από την ουσία του, τον γέννησε Υιό του. Υιός μου εσύ, λέει ο πατέρας σε ένα Άγιο Βιβλίο μέσα στις ψαλμούς. Υιός μου εσύ, παιδί μου είσαι εσύ Χριστέ, λέει ο πατέρας. Εγώ σήμερα σε γέννησα, εγώ σήμερα γεγέννηκάς. Και όχι μόνο σε γέννησα, αλλά και από τη δική μου την ουσία. Όμοιος σε όλα ως Θεός με μένα. Ο Κύριος είναι όμοιος με τον Πατέρα Του σε όλα. Ομοούσιο, τριάδα λέμε ομοούσιο και αχώριστο. Τον σκέπασαν λοιπόν, περικαλύψαντες ολόκληρον γύρω γύρω και τον έδερναν, λέει, τον Κύριο. Και το λέει και εδώ, προφήτευσον τις εστίν ο πέσασε, πες μας ποιος είναι εκείνος που σε χτύπησε. Και αυτό που, γιατί το διαβάσει και άλλες φορές στο σπίτι μου, μετά την προσευχή μου το πρωί, νιώθω άλλη εσωτερικότητα μέσα μου, μετά την προσευχή που το διαβάζω, δεν ξέρω, νιώθω τη διαφορά και εδώ που το λέω, αλλά όχι το πρωί που το διαβάζω μετά την προσευχή. Έχω ένα άλλο κόσμο. Λέει λοιπόν τώρα εδώ, ξέχωρα από το ξύλο που του έδιναν, τον χτυπούσαν, και έτερα πολλά βλαστημούντες, του λέγανε κι άλλα βρυσίδια, βρυσίδια, ποιος ξέρει, δεν τα έκλαβε, ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέει εντελώς με πολύ λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια, περιληπτικά, τι συνέβη την ώρα εκείνη. Λέει, έτερα πολλά, έτερα άλλα, το έτερα σημαίνει άλλα, πολλά βλαστημούντες. Άλλες πολλές βλαστήμιες του λέγανε. Δεν τις περιγράφει, κάπου ο Απόστολος Παύλος λέει αλλού, εσχρόν εστί και λέγει, και να τις πούμε είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό, δεν λέγονται. Γι' αυτό τις αποσιωπά. Δεν λέει, έλεγαν αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Δίνεις το μυαλό το βρώμικο των Εβραίων, το συνελάμβανε, δεν είναι σατανικό. Το Ευαγγελιστού το μυαλό δεν δέκεται ούτε να τις περάσει από το μυαλό, να τις γράψει κιόλας. Δεν τις γράφει. Κι άλλες πολλές βλαστήμιες. Μερικά μας μνημονεύουν, δεν θυμάμαι ποιος, ο Ιωάννης λέει, αυτό που του λέγανε ήτανε, εσύ που είσαι τώρα πάνω στο σταυρό, αν είσαι παιδί του Θεού,
κατέβα κάτω. Να σε δούμε και να πιστέψουμε. Το διολιστής, κατέβα μας έως το Θεό κάτω. Εμπέζονται σε αυτό, λέει, εμπέζονται σε αυτό. Και μαζί, λέει, όλο το πλήθος που ήταν κάτω από το σταυρό και εκείνο φώναζε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν ο Κύριος δίδασκε, η διδασκαλία του σφραγιζόταν και από θαύματα. Άλλοτε παράλληλο σήκωνε, άλλοτε νεκρό σήκωνε, άλλοτε αν γεμάτε τυφλού, άλλοτε έδινε υγεία σε άλλους ασθενείς. Λέει, όταν λέει αντιληφθήκαν ότι είναι στο σπίτι του Πέτρου, μαζευτήκαν έξω από την πόρτα όλοι άρρωστοι, λέει, και τους έκανε καλά. Θέλω να πω ότι πολλοί από αυτούς που έγιναν καλά ήσαν που φώναζαν Άρων, Άρων, σταύρωσαν αυτό. Να ξέρουμε ένα πράγμα, να το χωνέψουμε. Ο λαός, εμείς είμαστε λαός του Θεού, αλλά από λαός του Θεού γίνεται και όχλος. Όχλος που ενώ τώρα λέμε μπράβο, αύριο το καταδικάζουμε τον άλλον. Γιατί υπάρχουν οι επιτίδιοι άρχοντες που μπορούν με την επιστήμη τους το λαό να τον αλλάξουν, όχι όμως όλο το λαό. Αυτός που μπορεί να γίνει όχλος. Γιατί λέει ο όχλος, και ο όχλος λέει ενέπαιζε αυτόν, λέει. Και ο όχλος τον κορόιδευε μαζί, λέει, με τους γραμματείς και φαρισαίους και τους άρχοντες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άνθρωποι χωρίς να έχουν επίγνωση στα χέρια των αρχόντων, που βεβαίως τους κατευθύνει ο Σατανάς, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που δεν έχουν επίγνωση, δεν γνωρίζουν τι κάνουνε, στα χέρια των αρχόντων γίνονται παιχνίδια, τους κάνουν όπως θέλουν οι άρχοντες. Μια εποχή. Ρωμαϊκή ονομαζόταν εποχή. Κυκλοφορούσε, όπως κυκλοφορεί και τώρα, θα το καταλάβουμε, η εξής παροιμία, που ήταν και πραγματικό της. Δώσε στο λαό ή απλώς στον όχλο ψωμί και θέαμα και του κάνεις όπως θέλεις. Ψωμί και θέαμα. Όταν οδηγήθηκε ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, στο στάδιο να το φάνε τα θηρία και ήταν γεμάτες οι κερκίδες, θα πούμε αν είχε κερκίδες τότε, από κόσμο, από όχλο, το είχαν για θέαμα να βλέπουν τα θηρία να τρώνε άνθρωπο. Έδινε λοιπόν αυτοκράτορα λίγο ψωμί, είχαν και το θέαμα, τελείωσε λίγο από τη μέση. Και εμάς, γιατί αυτό κάνουμε και εμείς τώρα, θέλουμε να φάμε, πεινάμε, δικαιωματικά μας ανήκει να έχουμε να φάμε. Και αυτό ζητάμε στο τέλος τέλος, να μας δώσει ο Κύριος. Δώσε μας τον άρτον, τον επιούσιο τουλάχιστον του σώματος και πρωτίστως της ψυχής. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι.
τον άρτο τον επίουσε. Γιατί ο πολλής λαός μόνο άρτο βλέπει, μόνο ψωμί για να ζήσει το σώμα, ψυχή δεν βλέπει ο πολλής λαός. Γι' αυτό όπως τον πάνε και πηγαίνει. Όπως πήγαινε ο παλιός λαός, ο ρωμαϊκός. Ψωμί και θέαμα και τελείωσε. Έτσι είναι ο πολλής ο κόσμος. Τον χτυπούσαν λοιπόν τον Χριστόν και του ζητούσαν, αφού ήταν σκεπασμένος, να προφητεύσει ποιος τον χτύπησε από όλους. Και τον βλαστημούσαν και με πολλά βρυσίδια, πάρα πολλά βρυσίδια, και ο λαός που έβλεπε ζητοκράβγαζε, χαιρόταν, δεν λυπόταν. Ένας τυφλός που έγινε καλά από τον Κύριο, όταν είδε τον Χριστό σταυρωμένο πάνω στο σταυρό, αναφώνησε, φώναξε δυνατά: «Ω, εσύ που μου δώσες το φως, εσένα πλάνο λένε να βλέπουνε τα μάτια μου να έχουν και να κλαίνε, σε βλέπουνε τα μάτια μου και κλαίνε». Εκεί, σε αυτόν τον τυφλό, τα μάτια έβλεπαν όπως έπρεπε να βλέπουν. Στον όχλο, πολλοί από τους εκείνους που ευεργετηθήκανε δεν βλέπανε και φωνάζαν: «Κατέβα κάτω, αν είσαι του Θεού, να σε πιστέψουμε». Ακούστε. Να μην γυρεύουμε. Αποδείξεις για την πίστη που έχουμε. Η πίστη είναι θέμα προαίρεσης. Δεν είναι καθαρά λογική η πίστη. Αν ήταν να ελέγχει η λογική την πίστη, τότε δεν χρειάζεται η πίστη. Αφού η λογική είναι δυνατόν να ερευνήσει εκείνο που πιστεύω, γιατί δεν πιστεύω, δεν μου χρειάζεται. Πιστεύω εκείνο που είναι ανώτερο από τις δυνάμεις μου, που μιλάει στην ψυχή, που μου αποκαλύπτεται και δεν το ερευνάει η λογική, αλλά η λογική σκύβει ταπεινά και ωραία και λέει: «Αδυνατό να σε καταλάβω». Και επειδή αδυνατό να σε καταλάβω, έλα και λειτουργήσε εσύ τη λογική μου για να καταλάβει τη δική σου δύναμη αυτό που είσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνετε αλλιώς. Δεν καταλαβαίνετε αλλιώς. Ό,τι μελετάμε μέσα από τα Άγια και τα Βιβλία, με όπλο μόνο τη λογική, δεν μελετάτε, δεν διαβάζετε, δεν γνωρίζετε. Αλλά ό,τι μελετάμε, αφού η καλή προαίρεση προηγηθεί και πει: «Έλα, δείξε μου», και ακολουθώ με τη λογική μου. Ακολουθώ, είμαι ακόλουθος. Έτσι είναι όπως το λες εσύ. Κανένας Άγιος δεν είπε κάτι διαφορετικό. Και εδώ λοιπόν δεν θα συλλάβουμε τη λογική. Όλα όσα συνέβησαν στον Κύριο. Να πω, ο Πατέρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Άγιος Παΐσιος. Και όλοι οι Άγιοι υποβάλλονταν σε άσκηση. Είτε νηστείας 40 μέρες πριν να φάνε τίποτα. Και το σώμα το τυραννούσαν κατά έναν τρόπο. Γιατί? Διότι για να μπουν στο μυστήριο των μαθημάτων του Κυρίου, πώς πας να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος με κοιτήλια χορτάτη σαν τη δική μου? Δεν καταλαβαίνετε.
Πώς πας να δεις με τα μάτια σου αυτά εδώ, τα Άγια Γράμματα, τη στιγμή που σταμάτησε η κυκλοφορή, ό,τι βρώμικο υπάρχει, δεν καταλαβαίνετε, με κανένα τρόπο. Πώς πας να πονέσεις τον πόνο που πέρασε ο Κύριος τη στιγμή που δεν πονάς. Γι' αυτό πονάνε, γι' αυτό όλοι οι άσκητε με τραβάνε πάνω στον πόνο το δρόμο τους. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, το λέει ξεκάθαρα, ότι όσοι πονάνε στη ζωή αυτή και έχουν γνώση του πόνου που τραβάνε, αυτοί θα με καταλάβουν. Και σε αυτούς θα δώσω τη βασιλεία μου. Και λέει αλλού, μακάρι, μακάρι, ευτυχισμένοι, οι κλαίοντες νυν, αυτοί που τώρα κλαίνε, ότι γελάσονται, γιατί αυτοί στην άλλη ζωή θα έχουν τη χαρά ένθαο και στη πόνο σου λείπει ο στεναγμός. Και γένετο ημέρα και συνήχθη το πρεσβυτέριον, πρεσβυτέριον συνέδριο εβραϊκό συγκεντρώθηκε. Οι προύχοντες του λαού και οι αρχιερείς, βλέπετε, αυτοί που είσαν τεταλμένοι αρχιερείς από τον Θεό, να λειτουργούν και να υπηρετούν τον Θεό μαζί με τους πρεσβυτέρους, να το γνωρίζουμε και να μην διαμαρτυρόμαστε. Και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, μόνο η αφρόκρεμα συγκεντρώθηκε και μετά λέει ανοίγαγον αυτόν εις το συνέδριο, τον οδήγησαν μπροστά στο συνέδριο, αυτό που είπαμε τώρα μόλις. Αρχιερείς, αρχιερείς, γραμματείς και το πρεσβυτέριο. Ήταν αυτοί που ήταν η αφρόκρεμα των Εβραίων. Και αυτοί πάλι σήμερα, όπως του λέμε, όχι οι αρχισυνάγωγοι, έχουν όνομα και σήμερα τους λέμε, μου φεύγει, μου ξεφεύγει το όνομα, πάση περιπτώσει, το συνέδριο λοιπόν και τον ρωτάνε, αυτοί γνώριζαν από τις γραφές, είχαν διαβάσει προφήτες, ότι θα έρθει ο Μεσσίας Χριστός για να σώσει τον κόσμο. Και τον περίμενα. Τον περίμενα. Κοιτάξτε κάτι. Ανάλογα με το περιεχόμενο που έχει η καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή είναι φθονερή, δεν θα αναγνωρίσει το καλό που θα σου κάνει ο άλλος. Σε καμιά περίπτωση. Σου κάνει καλό άλλος, είναι φθονερή η καρδιά του, δεν θα τα αναγνωρίσει, δεν θα πει ευχαριστώ, σου είμαι ευγνώμων για το καλό που μου έκανες, σε καμία περίπτωση. Και ο λαός μας, ο λαός μας έχει στηρίξει αυτή την πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Σου έκανα καλό, αλλά δεν είσαι ευγνώμων, θα με δαγκώσεις. Χέρι λέει που απλώθηκε και σε ευεργέτησε, αν δεν το φυλάς, μην το δαγκώνεις. Σε ευεργέτησε, ο Κύριος μόνο ευεργέτησε. Δεν του φύγησε το χέρι, δεν του αφήσε το χέρι γραμμής και Φαρισαίοι. Το δάγκωσαν από το χέρι του Κύριου. Το δάγκωσαν, το στάφωσαν από το Κύριο. Αυτό μη θέλουμε να βγούμε από τον κανόνα. Άμα κάνουμε καλό, να περιμένουμε σταυρό. Άμα μας πληρώσει, να πληρωθήκαμε, τελειώσαμε. Δεν έχουμε να πάρουμε άλλη πληρωμή, είναι τελειωμένη. Να παρακαλάμε τον Κύριο, επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, να ένα μικρό καλό που κάνουμε, να μένει κρυφό, να μην το περιγυρίσει κανείς, ώστε να πληρωθούμε και κάποια άλλη στιγμή. Γιατί αν φανερωθεί μπορεί να μας δαγκώσουν πολύ, όχι ένας. Όπως δάγκωσαν τον Κύριο. Να μας δαγκώσουν. Λοιπόν, πες μας λοιπόν, το ρωτάνε, αν εσύ είσαι ο Χριστός, υπέ ημίν είσαι ή ο Χριστός, το περιμένανε. Πες μας το, είσαι ο Χριστός. Είπε δε αυτής και απαντάει ο Χριστός, εάν ημίν είπω, εάν σας πω ποιος είμαι, ου μη πιστέψετε, δεν θα με πιστέψετε.
Το ξέρε. Ήτανε προτετελεσμένου γεγονότος. Θέλω να πω μια κουβέντα εδώ. Συζητάω εγώ με τον αδελφό μου εκεί. Κάνω μια συζήτηση. Προφανώς έχουμε ένα θέμα συζητήσεως. Το συζητάμε. Αν εγώ που ακούω τον αδελφό μου έχω την απάντηση έτοιμη, τζάμπα γίνεται η συζήτηση. Τζάμπα γίνεται η συζήτηση. Τι συζητάμε. Πρέπει να έχω στο νου μου ότι θα μου πει οπωσδήποτε κάτι καλό και ο άλλος. Αυτό το καλό που θα πει το δεχτώ. Αν όμως είμαι προκάτ, έτοιμο σπίτι και το βάζω, δεν δέχεται το σπίτι που είναι προκατασκευασμένο κανένα διόρθωμα, αφού το έχουν έτοιμο. Το έτοιμο λοιπόν δεν δέχεται διόρθωμα. Και εγώ όταν συζητάω, πρέπει να ξέρω ότι δεν είμαι προκάτ, αλλά είμαι κάτι που θέλει διόρθωμα και να το δεχτώ και είναι το πράγμα. Ο Άγιος Σιλουανός, λέει, σου λέει κάτι, ας το δέσουμε αυτό το πράγμα, σου λέει κάτι ο αδερφός σου. Αν δεν το απορρίπτεις, αν δεν το αποδέχεσαι, τουλάχιστον μην το απορρίπτεις, μην το πετάς. Γιατί κάποια στιγμή αυτό που τώρα εσύ δεν το δέχεσαι, μπορεί να το δεχτείς για σωστό. Άστο να περάσει μέσα στην αποθήκη σου, κράτησε το αν δεν το αποδέχεσαι. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν το ρωτάνε, «Συ είσαι ο Χριστός, είσαι». Και ο Χριστός απαντάει, «Αφού είστε προκάτ, αν σας πω, δεν θα με πιστέψετε». Γιατί να σας απαντήσω. Και δεν απάντησε. Και λέει, «Εάν δε και εγώ ερωτήσω», λέει παρακάτω ο Χριστός, «αν και εγώ ερωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε εσείς». Ήταν σίγουρος. Αυτό ήταν αυτός που έδεσε στην καρδιά του ανθρώπου και το νου του ανθρώπου και το διάβαζε. Για θυμηθείτε τον παράλυτο που τον έκανε καλά και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι είπανε, και τι είναι όταν είπε ο Κύριος, «Σου συγχωράω πρώτες αμαρτίες». Συλλογιστήκανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. «Και τι είναι αυτός που συγχωράει αμαρτίες, είναι Θεός?» Τους απαντάει, αυτοί δεν το είπανε, αλλά τους διάβασε. Απαντάει ο Κύριος, ακούστε με, γιατί σκεπτόσαστε πονηρά μες στο μυαλό σας. Εγώ που τους συγχωρείς αμαρτίες, είμαι ο Θεός και το αποδεικνύω, σήκω πάνω και περπάτω. Πήγαινε σπίτι σου. Μου βαθήκανε. Ξέρει την καρδιά μας ο Κύριος. Δεν το κάνω για το πράγμα. Το ότι εσείς σκεπτώσετε πονηρά για μένα, σας αποδεικνύω. Ορίστε, σήκω πάνω, πήγαινε σπίτι. Εσείς δεν θα αλλάξετε ποτέ. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Ο αμετάκλητα, ο χωρίς γυρισμό προς το καλό, φθονερός άνθρωπος, όποιο καλό κι αν δει, όποιο καλό, ο φθονερός, ο ζηλιάρης δηλαδή, το οποίο πέρα απλά, που βλέπει τα καλά και τα ζηλεύει με όλη την κακία της λέξεως και τη σημασία, ο αμετάκλητα, που δεν γυρίζει πίσω, αυτός δεν θα πάει κάτω ούτε την καλή κουβέντα, ούτε καλό έργο, ούτε οτιδήποτε καλό δει. Και η Εκκλησία μας, ξέρετε, έχει για αυτό τον άνθρωπο την ευχή της βασκανίας. Την ευχή που λέμε, του ματιάσματος που λέμε. Έχει ευχή που πας, διαβάζεις, πας. Θυμάμαι, όχι ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει κακία μέσα του, αλλά τι να κάνουμε που συμβαίνει και αυτό. Θυμάμαι, είχα τον Νεκτάριο 4 χρονών. Έκανα μάθημα σε ένα παιδί. Αυτός ήταν 15 χρόνων, το παιδί.
Και όπως το είχα στο τραπέζι επάνω το νεκτάριο, κύριε Κώστα, τι ωραία μάτια είναι αυτά που έχει. Αυτομάτως έγινε σαν το λεμόνι το παιδί, σαν το λεμόνι. Κάτω, στέλνω το παιδί, λέω. Το παίρνουμε, το πάμε στο κρεβάτι μέσα, ανάψε το θυμιατό, της λέω. Ανάψε το θυμιατό, πατέρι μου, σηκώθηκε το παιδί. Φανταστείτε, αν το παιδί αυτό είχε κόσμο κακό μέσα του, το μάτι είχε τη δύναμη να περάσει κάτι κακό. Αλλά δεν το είχε καρδιά. Αν είχε και η καρδιά κακή, θα τους φάει το κεφάλι, θα τους φάει το παιδί. Το κακό έχει ισχύ και το καλό έχει δύναμη. Το καλό έχει δύναμη. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει, να σας πω, να σας δώσω απάντηση, λέει ο Χριστός, αν είμαι εγώ Υιός του Θεού. Δεν θα το πιστέψετε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν θα απαντήσει την ερώτησή μου. Και επομένως δεν θα μου πείτε είσαι ελεύθερος, σηκωφύγε. Λέει, ου με απολύσετε. Δεν θα με απολύσετε να φύγω. Εδώ με φέρατε για να με σταυρώσετε. Έχετε πάρει την απόφαση. Δεν παίρνετε από εσάς, δεν δίνετε τώρα πια άφεση. Το γνωρίζω πολύ καλά. Γιατί δεν σε απαντήσω, να κάνω τι. Πάει χαμένος ο κόπος. Χαμένος ο κόπος. Και ξέρετε κάτι. Δεν στείλετε δίκη χωρίς να υπάρχει προηγουμένως κατηγορητήριο. Δεν στείλετε δίκη χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις εκατέρωθα και μια και άλλη πλευρά. Να υπάρχει ο συνήγορος, να υπάρχει ο άλλος κλπ. Εκεί το αρπάξαν το κύριο, πήγαν έτοιμα για το πάνω να το σταυρώσουμε. Ήταν έτοιμοι για το άρον-άρον σταύρος όλο αυτό. Αυτά ο κύριος τα ήξερε πολύ καλά. Δεν υπάρχουν ντοκουμέντα για να αποδεικνύει ότι κάτι κακό έκανε ο κύριος. Γι' αυτό και είναι έλοχοι αυτοί που δεν πιστεύουν στον κύριο και τον κυνηγάνε μέχρι σήμερα οι Εβραίοι. Μέχρι τώρα, όσοι οι Εβραίοι είναι, τον κυνηγάνε που όργανά του είναι χιλιαστές και όλες οι προτεσταντικές αιρέσεις, αυτοί κινούνται από τους Εβραίους. Κινούνται από τους Εβραίους. Λοιπόν, και απαντάει, συνεχίζει ο Κύριος, από του νυν έστε ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού. Από τώρα, τους λέει, που με βλέπετε και με ακούτε, ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία, ήταν άνθρωπος. Άρα ήταν Υιός ανθρώπου. Εγώ δηλαδή ο Χριστός, με άλλα λόγια, θα πάω και θα καθίσω στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού. Το διαβάζω. Το θα πάω και θα καθίσω στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού. Θα το ακούσουμε και την μεγάλη εβδομάδα αυτό. Και λέει εδώ πέρα, από του νυν, από τώρα, έστε ο Υιός του ανθρώπου, θα είναι και από τώρα και στο εξής ο Υιός του ανθρώπου θα είναι, θα κάθεται καθήμενος εκ δεξιών στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού. Ποιος μπορεί να κάτσει στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού? Αυτός που είναι όμως με αυτό που είναι στα αριστερά του, το Θεό του και πατέρα του δηλαδή. Λέγει ο προφήτης Δαβίδ, έχουμε τώρα 2015 και άλλα 1000 χρόνια και 70 πριν που έζησε ο Δαβίδ, το λέει αυτό το πράγμα ο Δαβίδ, ότι ο πατέρας θα φέρει στον κόσμο. Υιός μου είσαι, παιδί μου είσαι εσύ, λέει στο γιο του ο πατέρας Θεός, στον Χριστό, πριν γίνει ο κόσμος. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Το σήμερα, ξέρετε, σημαίνει στη γραφή που το γράφει. Δεν σημαίνει τώρα, σήμερα. Το σήμερα σημαίνει προαιώνια. Δηλαδή δεν έχεις χρόνο. Γεννήθηκες χωρίς να υπάρχει χρόνος για σένα. Ναι. Το σήμερα το λέει για μας, που υπάρχει σήμερα. Αλλά το σήμερα που λέει γραφή, κάθε φορά που λέει σήμερα, εννοεί χρόνο που δεν μετριέται. Αόριστο. Αιώνιο.
Αιώνιο, αιώνιο. Λέει, εγώ σε έχω γεννήσει πριν γίνει ο κόσμος. Πριν γίνουν οι αιώνες. Δεν μετριέται η γέννησή σου, δεν μπορεί να συγκριθεί. Εγώ είμαι αιώνιος και εσύ αιώνιος είσαι, ο γιος μου. Και αφού σε γέννησα, λέει, προαιώνων, έλα να κάτσεις στα δεξιά μου. Το γράφει ο Δαβίδης, στους Ψαλμούς αυτό. Και το επιβεβαιώνει ο Κύριος. Λέει, θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως του Θεού. Διαβάζεις γραφή, βλέπεις παλαιά και καινή διαθήκη όπως είναι εδώ καινή, να συμφωνούν. Ποιος μπορούσε να πει άλλος αυτό το πράγμα ότι θα καθίσει στα δεξιά της δυνάμεως? Μόνον άνθρωπος που είναι φωτισμένος στο Άγιο Πνεύμα όπως ο Δαβίδ και ο Κύριος που είναι Υιός του Θεού. Είπον ουν πάντες, είπαν λοιπόν όλοι από κάτω που τον ακούσαμε και το συνέδριο. Σι ουν, σι λοιπόν, ή είσαι ο Υιός του Θεού. Από αυτό που τους είπε, τι άλλο είναι. Ναι, εγώ είμαι. Αυτή είναι η απάντηση καταφατική. Δεν την είπε ο Κύριος, αλλά αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα. Ναι, εγώ είμαι. Και αμέσως είπανε, να το τον πιάσαμε που είναι βλάστημος. Κάνει τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Γιατί όπως είναι το παιδί, είναι και ο πατέρας. Ίσως, το λέει και ο ίδιος, ίσως το πατρί. Εγώ είμαι μέσα στον πατέρα μου και ο πατέρας μέσα σε μένα. Ναι. Και λέει τώρα εδώ λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη, τι χρία αν έχουμε μαρτυρίας. Δεν έχουμε ανάγκη, λέει, για να φέρουμε μάρτυρες, να μας πούνε ότι δίδαξε την Υιός του Θεού. Α, το λέει μόνος του. Αυτή η γαλακικό άμεν από το στόματος αυτού. Τώρα τα ακούσαμε με τα αυτιά μας από το στόμα του, ότι είπε ο Υιός του Θεού. Α, βλαστήμησε λοιπόν και είπε ότι είναι Θεός. Και αυτό ήταν η βλαστημία της καταδίκης του Κυρίου. Βεβαίως ο Κύριος ως Θεός αναστήθηκε και απέδειξε ότι είναι Θεός. Ως άνθρωπος έπαθε, ως άνθρωπος σταυρώθηκε. Θα τελειώσω με ένα κομματάκι πάρα πολύ συγκινητικό. Από τον ουρανό κατεβαίνει ο Κύριος και γίνεται άνθρωπος. Αυτός γνωρίζει τι άφησε από ψηλά, σαν Θεός. Στον ουρανό άφησε, θα πω με λόγια έτσι λογικής ανθρώπου, για να τα καταλάβουμε, ανθρώπινα. Άφησε στον ουρανό ένα ολόκληρο δήμο, πως λέμε δήμο, δήμος Κροπίας. Αφήνω το δήμο μου και πάω σε ένα άλλο δήμο, να μην αξιώνει ο Θεός, στην Αυστραλία που είναι ο γιος μου. Εκεί, μακριά, που βρίσκεται ο κάθε απομακρυνόμενος από το δήμο του, από τους γονείς του, από τους συγγενείς του, από το περιβάλλον το φυσικό που μεγάλωσε, από την αναπνοή που έζησε τόσα χρόνια εδώ πέρα, που δεν ξεκολλάει εύκολα ο άνθρωπος, ζει εκεί πέρα. Η ανάσα που παίρνει φωνάζει. Πατρίδα, η ανάσα που παίρνει. Και ο Κύριος άφησε το δήμο των αγγέλων. Το δήμο του πατέρα του. Το δήμο του πατέρα του. Και κατέβηκε σε εμάς εδώ στη γη. Και γράφει ένας Ευαγγελιστής, όχι αυτός που διαβάζουμε, ο Λουκάς, άλλος, αν είναι ο Μάρκος, λέει, στη Γετσημανή, λέει ο Κύριος, ήρξατο, εκεί προσευχήθηκε για να τον βοηθήσει ο πατέρας του, ήρξατο,
άρχισε αδημονήν, αδημονήν. Δηλαδή, να περνάει εσωτερική στεναχώρια και θλίψη που δεν τη μετράει κανένα όργανο μετρήσεως, γιατί άφησε, λέει, το δήμο του, αδημονήν, λέει, άφησε το δήμο του. Και μόνο που άφησε, λέει, το δήμο, το θρόνο που λέμε, που λέει, πως λέει εκεί πέρα, ότι πάλι θα πάει στον πατέρα του, προσδοκώ άνασε, και ζωή του μέλλοντος αιώνας θα είναι, πατέρα, θα είναι ο Υιός στο θρόνο επάνω, και πάλι, λέει, και πάλι εδώ, λέει εκεί πέρα, αναστήσετε εκ νεκρών, λέει, και θα αναστηθεί και να θα ανέβει στον ουρανό, στο σύμβολο της πίστος, λέει μέσα. Λοιπόν, ο Κύριος, το ότι άφησε την πατρίδα του, τον ουρανό, ως άνθρωπος, και κατέβηκε εδώ, σε αυτό το δήμο της βρωμιάς, στο δήμο της καταδίκης, στο δήμο των βασάνων και της περιπέτειας, αυτό δεν τον νοιάζει, τον νοιάζει το άλλο, τον Κύριο, το ότι για τη βρωμιά σταυρώθηκε να αφήσουν οι άνθρωποι και δεν την άφησαν. Λοιπόν, γι' αυτό λέει το λόγο, ότι άφησε το δήμο εκείνο και περνούσε αγωνία τεράστια στον κήπο της Γεθσημανής, υπέφερε, και υπέφερε τόσο όσο δεν υπέφερε ούτε θα υποφέρει ποτέ, όταν μαζέψουμε όλα τα δάκρυα και όλες τις πόνες όλες τις ανθρωπότητες. Τόσο υπέφερε ο Κύριος, και πάλι δεν φτάνουν τα δάκρυα και οι πόνοι από τότε που γίνει ο άνθρωπος μέχρι που θα κλείσει η γη, για να φτάσουν τον πόνο και την αγωνία του Κυρίου. Και τελειώνοντας λέγω, και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, είμαστε ετεροδημότες σε άλλο δήμο. Εδώ είναι ο άλλος δήμος. Κάποτε οι προπάτορές μας ήσαν σε άλλο δήμο, ο Αδάμ και η Εύα, στο δήμο εκείνο που βασίλευε ο Κύριός μας και συνομιλούσαν μαζί του. Τώρα έχουμε εκπέσει από το δήμο εκείνο και πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει λοιπόν να γυρίσουμε, αφού υποστούμε και εμείς τη δοκιμασία. Είχα μια μέρα συζήτηση με τη γερόντισσα επάνω, η οποία έχει φτάσει σε κάποιο γύρας, και της λέω, γερόντισσα, βλέπω κάτι φόρα. Και η ανηφόρα, κύριε Αδάμ, δεν λείπει η ανηφόρα, κύριε Αδάμ. Να το έχουμε υπόψη μας. Όλα δεν είναι ζωή χαρισάμενος. Έπεται και η ανηφόρα και η δοκιμασία, αλλά μόνο με την προσευχή μας και με την ενίσχυση του Κυρίου μας θα σηκώσουμε το σταυρό, γιατί σίγουρα υπάρχει και για μας ο Κυριναίος, ο Σίμων, να μας βοηθήσει να σηκώσουμε το σταυρό. Αμήν. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Θα κάνουμε σε φύγμα και να φύγουμε. Και δεν θα ξανακάνουμε τώρα, θα κάνουμε μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Γιατί και εγώ θα βαρέθηκες. Μετά το Πάσχα. Βαρέθηκες. Εσύ πάρε με, να πάμε να κάνουμε μαζί. Άμα θα κάνουμε, δηλαδή, προγραμματισμένο, τι θα αλλάξει. Ε? Άμα θα κάνουμε άλλη μια προγραμματισμένη, τι θα αλλάξει. Πιο καλύτερα, δεν είναι. Δεν χρειάζεται άλλο. Ξέρω τι σου λέω. Τι ξέρεις, εντάξει. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε λοιπόν, ο Ιησούς ο Θεός, αγιαστεί το όνομά σου, εμφέρετε εξ βασιλείας, ενεργεί το θεμελιό σας, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτο των ημών των επιβλήσεων, δώσα εμείς σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες. Και μη είσαι μέχρι σημάς και θεσμών, αλλά εσύ σημάς το πότο πονηρό. Διαφόρμα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Ιησούς Χριστέ, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Και μια απόδειξη, ορίστε, έχουμε αγωνιστεί. Έχουν έρθει 5-6 αδέρφια. Και την άλλη εβδομάδα θα έρθουν κι άλλοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έχουν ελευθερία άνθρωποι να πάνε κάπου. Θα έρθουν και δεν θα σε βρουν εδώ, αυτό είναι το θέμα. Ποιο, δεν θα έρθουν. Άμα σου λέω. Δεν θα έρθουν. Δεν πειράζει, α έρθουν κι αυτοί. Φέτο από το πρόγραμμα, υπάρχει και η ώρα.